χωρίς μνήμης Θεού, γνώσης αληθής είναι ουδύνατε. Λέγει ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής στο σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού που βρίσκεται τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Χωρίς τη μνήμη του Θεού, γνώση αληθινή δεν μπορεί να υπάρξει. Και μιλάει βέβαια για την πνευματική γνώση, για τη γνώση του Θεού. Χωρίς ο άνθρωπος να θυμάται τον Θεό, να μνημονεύει τον Θεό, να προσεύχει, να έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, χωρίς αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και να γνωρίσει τον Θεό, να ζήσει τη ζωή του Θεού και να σωθεί. Διότι χωρίς την πρώτη, χωρίς τη μνήμη του Θεού, η δεύτερη, η αληθινή γνώση, συμβαίνει να είναι ψεύτικη. Εκτός γάρ της προτέρας, η δευτέρα νόθος την χάνει. Αν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, δεν μνημονεύει το Θεό, δεν θυμάται το Θεό, δεν μπορεί να έχει γνώση αληθή του Θεού. Μπορεί εγκεφαλικά να μάθει κάποια πράγματα, είτε μελετώντας, είτε ακούγοντας άλλους, αλλά δεν μπορεί να έχει την αληθινή γνώση που είναι καρπός εμπειρίας. Και για να έχει κανείς εμπειρία του Θεού, πρέπει να έχει τον Θεό μέσα του. Και τότε έχουμε τον Θεό μέσα μας, όταν είναι ενιδρυμένη μέσα μας η μνήμη Του. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος προς τον Τιμόθεο, μνημόνευε Ιησού Χριστόν, να ενθυμίσει δηλαδή πάντοτε τον Ιησού Χριστό. Και ο Ψαλμωδός λέγει, προωρώμη τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ημέρα και νύχτα δηλαδή έβλεπα και βλέπω τον Κύριό μου πάντοτε εμπρός μου. Και όταν ο άνθρωπος έτσι συνεχώς βλέπει τον Θεό, δεν μπορεί να αμαρτήσει, αλλά συνάμα και φωτίζεται και γίνεται σοφός κατά Θεόν. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, έλεγε πάλι ο ψαλμωδός, ο προφητάναξης Δαβίδ. Η οφθαλμή μου, τα μάτια μου είναι συνεχώς στραμμένα προς τον Κύριο, ότι Αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Ο άνθρωπος ξεφεύγει από τις ποικίλες δαιμονικές παγίδες μόνο με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, με το να προσβλέπει συνεχώς τη Θεία Βοήθεια και να επικαλείται Αυτήν. Πρέπει πολύ περισσότερο να μνημονεύουμε τον Θεό παρά να αναπνέουμε. Μας διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που θα εορτάσουμε αύριο. Μάλλον μνημονευτέιν το Θεό ή αναπνευστέιν. Πολύ περισσότερο πρέπει να μνημονεύουμε τον Θεό παρά να μνημονεύει το Θεό ή αναπνέιν ή να αναπνέουμε. Πάντοτε, λέει πάλι, να υψώνεις τον νου σου στον Θεό, ώστε τον βασιλέα να τον έχεις θρονιασμένο, άειλο, μέσα στην καρδιά σου. Εννοεί τον βασιλέα Χριστό, να τον έχεις πάντοτε να κάθεται στον θρόνο της καρδιάς σου. Και αυτό γίνεται όταν συνεχώς υψώνεις τον νου σου σε αυτόν. Να θυμάσαι αδιάκοπα τον Κύριο τον Θεό σου, αυτόν μονάχα να φοβάσαι. Μήτε εκείνον, μήτε τις εντολές του να λησμονήσεις. Έτσι θα σου δώσει δύναμη να κάνεις το θέλημά του. Γιατί δεν ζητάει από σένα τίποτε άλλο παρά να το είσαι αφοσιωμένος και να τον αγαπάς και να βαδίζεις στους δρόμους όλων των εντολών του. Μας διδάσκει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η φωτιά που άναψε στα ξέρα ξύλα, διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως στα Φώτα, δύσκολα θα σβήσει. Και η θέρμη του Θεού που ανάβει στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος απαρνήθηκε τον κόσμο, είναι πιο δυνατή από τη φωτιά και ποτέ δεν θα σβήσει. Εννοεί βέβαια ο Αββάς Ισαάκ ότι απαρνήσε πραγματικά τον κόσμο, φεύγοντας δηλαδή και με τη μνήμη. Ο νους δηλαδή να φύγει από τον κόσμο, γιατί μπορεί κανείς να είναι μακριά στην έρημο, αλλά ο νους του να είναι στον κόσμο. Η αληθινή απάρνηση του κόσμου
ανάβει μέσα στην ψυχή του μοναχού και του χριστιανού γενικά, που πρέπει να ξεχωρίσει από τον κόσμο, σύμφωνα με την εντολή του Αγίου Πνεύματος που λέει «Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίσετε». Αυτός ο ξεχωρισμός από τον κόσμο, η απάργηση του κοσμικού πνεύματος, δηλαδή του κοσμικού φρονήματος, ακόμα και αν ο άνθρωπος τοπικά παραμένει μέσα στον κόσμο, αυτή δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να προσεύχεται, να θυμάται τον Θεό και να ανάψει μέσα του αυτή την Θεία Φωτιά, που είναι η Φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Και η θέρμη του Θεού λοιπόν αυτή, που ανάβει στην καρδιά του ανθρώπου, είναι πιο δυνατή από την ηλική φωτιά και ποτέ δεν θα σβήσει, λέει ο Βασισάκ. Όταν η δύναμη του κρασιού περάσει στα μέλη του ανθρώπου, κάνει το νου του να ξεχάσει την πραγματικότητα. Έτσι συμβαίνει και με τη μνήμη του Θεού. Όταν δηλαδή η μνήμη του Θεού κυριαρχήσει στην ψυχή, χάνεται κάθε μάταιη ενθύμηση από την καρδιά. Αν θέλεις να ξεφύγεις τη ματαιότητα και να μην ασχολείσαι με πράγματα άχρηστα, ανούσια, τα οποία δεν βοηθούν στη σωτηρία σου, αλλά σε καταστρέφουν πνευματικά, πρέπει να αρχίσεις να μνημονεύεις τον Θεό. Πάντοτε, λέει ο Βασισάκ, να μνημονεύεις τον Θεό για να σε θυμηθεί και Αυτός όταν περιπέσει σε κάποιο κακό. Αυτός που δεν θυμάται και δεν σκέφτεται τον Θεό, κρατάει μίσος κατά το πλησίον του. Αντίθετα, όποιος θυμάται τον Θεό, δέμνησε κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι, όταν εξέρχεται από το νερό, το ίδιο συμβαίνει και στο νου, ο οποίος εξέρχεται από τη μνήμη του Θεού και σκορπίζεται στα πράγματα του κόσμου. Παθαίνει δηλαδή ασφυξία και πεθαίνει πνευματικά. Ο γνήσιος χριστιανός, λέει ο Ιερός Σώστομος, σε κάθε ενέργειά του κατευθύνεται από την ενθύμηση του Θεού και από τις εντολές του Θεού. Και όταν βρίσκεται σε αμηχανία, και όταν αναπαύεται, και όταν σηκώνεται, και όταν τρώει, και όταν πίνει, όλη την ημέρα ο νους του είναι προσκολλημένος στον Θεό. Τίποτε ο Θεός δεν επιζητεί τόσο πολύ, όσο το να είμαστε διαρκώς προσιλωμένοι σε Αυτόν. Αν συνέχεια ενθυμούμαστε τον Θεό, δεν μπορούμε να έχουμε μνήμη της αμαρτίας. Έτσι, με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, ο άνθρωπος ξεφεύγει από το κακό, από τα πάθη. Τίποτε δεν συντελεί τόσο στη σωτηρία του ανθρώπου, όσο το να έχει κανείς διαρκώς το βλέμμα του στραμμένο προς τον Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παρακινούν για τη συνεχή αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Εάν μπροστά στους ανθρώπους, λέει ο Ρεσόστομος, ντρεπόμαστε και διστάζουμε να διαπράξουμε την αμαρτία, πόσο περισσότερο εξασφαλισμένοι θα είμαστε κατά της αμαρτίας, εάν πάντα μπροστά μας έχουμε την παρουσία του Θεού. Θα ντρεπόμασταν να τη διαπράξουμε, αν συνεχώς θυμόμαστε τον Θεό. Και έτσι θα εξασφαλίζαμε τον εαυτό μας από το κακό, από την αμαρτία, θα φεύγουμε μακριά από αυτήν. Αν βλέπουμε πάντοτε με το νου μας τον Θεό και στρέφουμε πάντοτε προς Αυτόν τη σκέψη μας, όλα θα μας φανούν εύκολα, όλα υποφερτά, όλα θα τα υπομείνουμε με ευκολία, όλα θα τα ξεπεράσουμε. Όποια δυσκολία και αν έχει ο άνθρωπος, με τη μνήμη του Θεού την ξεπερνά. Όταν όμως δεν έχουμε στη μνήμη μας τον Θεό όπως πρέπει να την έχουμε, τότε όλα γίνονται δύσκολα. Δίκαια λοιπόν θα μπορούσε να μας πει ο Κύριος, «Με ξέχασες εσύ, θα σε ξεχάσω κι εγώ». Και γίνεται διπλό το κακό. Και εμείς λησμονούμε το Θεό και ο Θεός εμάς. Αυτά τα δύο, αν και αλληλοεξαρτώμενα, όμως είναι δύο. Όταν ενθυμόμαστε το Θεό, αυτό μας σωθεί να επιλέγουμε τα αγαθά. Τότε λειτουργούμε σωστά, τότε θυμόμαστε τον νόμο του Θεού και δεν επιλέγουμε το κακό και δεν υποκύπτουμε στα πάθη. Ενώ όταν μας θυμάται ο Θεός, λέει ο Ρεσόστομος, αυτό μας ελκύει και μας οδηγεί στην τελειότητα, γιατί ο Θεός είναι ο αγιασμός μας. Μη χωρίζετε την καρδιά σας από τον Θεό,
αλλά να επιμένετε και να τη φυλάγετε πάντοτε μαζί με τη μνήμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώσπου να φυτευτεί το όνομα του Κυρίου μέσα στην καρδιά και τίποτα άλλο να μη σκέφτετε αυτή, για να δοξαστεί μέσα σας ο Χριστός. Θα πρέπει να γίνει μια φυτεία πνευματική, να φυτέψουμε μέσα στην καρδιά μας το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, και έτσι να δοξάζεται ο Θεός μέσα στην καρδιά μας συνεχώς και να γίνουμε πραγματικά έμψυχοι ναοί, ναοί του Αγίου Πνεύματος. Να ξεχάσουμε την κακία, να απομακρύνουμε την αρπακτική σκέψη, να μην ξαναδεχτούμε κακό λογισμό, αλλά και τα προηγούμενα αμαρτήματα να φροντίσουμε να ξεχαστούν. Πώς όμως μπορούμε να ξεχάσουμε το κακό, όταν έχουμε τη μνήμη του Θεού και των αγαθών Του, λέει ο Ιεροσόστομος. Αν συνέχεια θυμόμαστε το Θεό, δεν μπορούμε να έχουμε μνήμη της αμαρτίας. Μπορούμε να θυμόμαστε και τα πάθη του Κυρίου μας, να θυμόμαστε όλη τη σωτήρια οικονομία Του. Θυμήσου, λέει ο Ιεροσόστομος, το πάθος του Σωτήρος, πόσες ταπεινώσεις υπέμεινε για χάρη μας, τι υπέστη όταν το φορούσαν τη χλαμίδα και το έβαζαν το ακάθινο στεφάνι και το έδιναν ραπίσματα, τι υπέφερε όταν το χτυπούσαν στο κεφάλι με το καλάμι και όταν τον περιέφεραν εδώ και εκεί τα αιμοβόρα εκείνα σκυλιά, τι υπέφερε όταν τον οδηγούσαν γυμνό στο σταυρικό πάθος και τον εγκατέλειπαν όλοι οι μαθητές. Ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και όλοι το σκάσανε και στεκόταν μόνος γυμνός ανάμεσα στο συρφετό εκείνο. Όταν έχουμε συνεχή μνήμη του Θεού, φεύγουν μακριά από την ψυχή μας τα ρυπαρά πάθη, παρατηρεί και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, και γίνεται το καθαρό κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Η καθαρή ψυχή γίνεται κατοικητήριο του Θεού. Όπου όμως δεν υπάρχει μνήμη Θεού, εκεί κυριαρχεί το σκοτάδι και η δυσοδεία και γίνεται κάθε αισχρό έργο. Γιατί όπου δεν υπάρχει το φως του Θεού, εκεί μπαίνει το σκοτάδι του πονηρού. Μακάριος είναι αυτός που έχει πάντοτε μέσα του τη μνήμη του Θεού, διότι θα είναι ολόκληρος σαν ουράνιος άγγελος πάνω στη γη, που υπηρετεί με φόβο και αγάπη τον Κύριο. Το δε Θεό δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.